Πώς είναι η κατάσταση σήμερα, κύριε Διοικητά? Διαπιστώνουμε μετά την μεγάλη εβδομάδα που είχαμε μια ύφεση, νιώθουμε μια κινητικότητα το τελευταίο διάστημα. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη στους ακροατές. Πράγματι υπάρχει μια κινητικότητα, η οποία όμως είναι διαχειρίσιμη και δεν είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, τολμώ να πω, διότι τα περιστατικά που έρχονται είναι ήπια. Μπορεί να έχουμε θετικά μεν, αλλά είναι για νοσηλεία σε κατοίκων. Η σχέση εισιτηρίων και εξιτηρίων είναι υπέρ των εξιτηρίων. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι από την μεγάλη εβδομάδα δώσαμε πάνω από 30 εξιτήρια και κάναμε λιγότερο από 24 εισαγωγές. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται κάτω από 35 ασθενείς σε απλές κλίνες COVID και η ΜΕΘ είναι στο 100% κατηλημένη. Έχουμε 6 περιστατικά, όσες είναι και οι κλίνες. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι υπάρχει όλο το εύρος των ηλικιών, δυστυχώς, και κυρίως είναι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι όμως στέλνουν το μήνυμά τους τώρα που έχει ανοίξει η αντίστοιχη πλατφόρμα και εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους να εμβολιαστούν, οπότε να αποκτήσουν και το δρόμο προς την ελευθερία που όλοι επιδιώκουμε. Υπάρχει μια μείωση σε ό,τι αφορά τις ηλικίες? Βλέπουμε περισσότερο νεαρότερες ηλικίες. Κοιτάξτε, άρα ενδεχομένως έχουμε στην κοινότητα και ασυμπτωματικούς. Αυτό δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω στο 100%, αλλά αυτό που προανέφερα προηγουμένως είναι ότι υπάρχει όλο το εύρος των ηλικιών. Δηλαδή, να φανταστείτε ότι έχουμε και ανθρώπους πάνω από 25 χρονών και φτάνουμε μέχρι και τα βαθιά γερατιά 92-93 ετών. Άρα, αυτό τι σημαίνει? Πρώτον, οι μεγάλοι σε ηλικία, κάποιοι από αυτούς δεν έχουν εμβολιαστεί. Διότι από αυτούς που σήμερα νοσηλεύουμε, κανείς δεν έχει εμβολιαστεί. Άρα είναι η επιλογή συνειδητή των ανθρώπων αυτών, ή δεν ήρθε η ώρα και δεν άνοιξε η αντίστοιχη πλατφόρμα να εμβολιαστούν. Τώρα, επειδή σε εμάς τους πολίτες πολλές φορές ψάχνουμε εμβολιαστικό κέντρο για να επιλέξουμε και εμβόλιο, στο Ποδοσάκιο Νοσοκομείο τι εμβόλια γίνονται? Στο Ποδοσάκιο Νοσοκομείο αυτή τη στιγμή γίνονται εμβόλια της Pfizer από τις 4 Ιανουαρίου και από χθες έχει ξεκινήσει και το μονοδοσικό της Johnson & Johnson. Πώς πηγαίνει η προσέλευση? Κοιτάξτε, όσα εμβόλια έρχονται, τόσα αντίστοιχα ραντεβού κλείνονται. Δεν έχουμε χάσει ούτε μία δόση. Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι στο ρυθμό που... Και σε αυτό ήθελα να εξάρω και να πω πάλι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ τόσο στο ιατρικό και στο νοσηλευτικό προσωπικό που συνεπικουρούν στο να γίνουν τα εμβόλια αυτά πέρα και πάνω από τα ωράρια τα προβλεπόμενα που εργάζονται στο νοσοκομείο.